Αν ο παράδεισος είχε και θλίψεις, τι παράδεισος θα ήταν τότε, θα ήταν όπως εδώ. Εδώ έχουμε και θλίψεις, έχουμε και παρηγορίες. Δεν θα διαφέρει σε κάτι. Το θέμα είναι, και αυτό ευχόμαστε όλοι, να πάμε σε έναν τόπο που να μην έχουμε πλέον θλίψεις. Έτσι δεν είναι? Εν θα ουκέστη πόνος ο θλίψεις, ου λύπη ου στεναγμός. Αν και στον παράδεισο έχει λύπες, δεν είναι παράδεισος. Αν ας πούμε, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, στον παράδεισο σκεφτόμαστε τη μάνα μας ή τον πατέρα μας που ενδεχομένως είναι στην κόλαση, τότε τι παράδεισος ήταν αυτός? Γι' αυτό θα καταργηθούν οι συγγένειες. Το ξέρετε αυτό, έτσι δεν θα έχουμε συγγενείς. Αυτούς τους αρχικούς συγγενείς καταργούνται αυτά. Ούτε οικογένειες και αυτά. Αυτά είναι του παρόντος αιώνος, σχήματα. Εκεί θα είμαστε, λέει, όπως είναι οι άγγελοι στον ουρανό. Γιατί αλλήμον, αν η γυναίκα σου, ας πούμε, πάει στην κόλαση και εσύ είσαι στον παράδεισο και σκέφτεσαι τη γυναίκα σου την καημένη που καίγεται στην κόλαση, τι παράδεισο θα έχεις τότε? Δεν θα υπάρχουν αυτά. Καταλύονται όλες οι συγγένειες, καταργούνται. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, και οι έχοντες γυναίκα ως μη έχοντες, λέει. Και αυτοί που έχουν να είναι σαν να μην έχουν. Να μην κολλάς δηλαδή σε αυτά τα σχήματα του παρόντος αιώνος. Τώρα, γιατί συμβαίνει αυτό? Και ο πλούσιος γίνεται ακόμα πιο πλούσιος, έτσι. Και του πάνε όλα καλά, ενώ πίνει το αίμα των ανθρώπων. Και κατά κανόνα βέβαια έτσι γίνονται οι πλούσιοι. Με το αίμα των ανθρώπων, των αθώων ανθρώπων, των... ή και ενόχων ανθρώπων, έτσι. Εξαπατώντας, φωνεύοντας κλπ. Ένας γέροντας είχε πάει κάποτε στη Θεσσαλονίκη σε μια πλούσια συνοικία και λέει, πω, λέει, εδώ τα μπαλκόνια του σπιτιού στάζουν αίμα. Το είχατε ακούσει? Στάζουν αίμα. Γιατί ο πλούτος κατά κανόνα είναι άδικος, έτσι. Παίρνεις το αίμα των ανθρώπων που δεν μπορούν, ας πούμε, τέλος πάντων, να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, έτσι, και δεν τους εκμεταλλεύεσαι. Έτσι, εσύ τους δημιουργείται ο πλούτος, με άδικα μέσα. Σπάνια είναι δίκαιος ο πλούτος. Τι κάνει τώρα ο καλός Θεός, επειδή είναι και δίκαιος, αφαιρεί κάθε απολογία από τον πλούσιο. Γιατί και ο πλούσιος, όσο άδικος και να είναι, όσο κακός και να είναι, έχει και κάποια καλά. Θα έχει κάνει και κάποια καλά. Και ο δίκαιος Θεός λοιπόν τι λέει? Αυτός είναι αδιόρθωτος, δεν πρόκειται να μετανοήσει, θα πάει στην κόλαση. Αλλά έχει και κάποια καλά. Για αυτά τα καλά θα του δώσω σε αυτή τη ζωή το μισθό του. Δεν θα του στερήσω το μισθό του, αλλά σε αυτή τη ζωή. Γιατί στην άλλη ζωή, είπαμε, δεν μπορεί να πάρει καλά. Δεν γίνεται να πάει σε έναν τόπο που θα έχει και καλά και κακά. Έτσι, αυτός ο τόπος είναι εδώ. Στην άλλη ζωή θα πας σε έναν τόπο που θα είναι μόνο καλό ή μόνο κακό. Επειδή αυτός λοιπόν έχει πάρα πολύ διαφθαρή και δεν υπάρχει περίπτωση να πάει στον τόπο που θα είναι το καλό, στον παράδεισο δηλαδή, ο Θεός του πληρώνει το λίγο καλό που έχει εδώ και του πάνε όλα καλά σε αυτή τη ζωή. Και απορούν οι άνθρωποι, οι επιπόλαιοι, ας πούμε, οι ουδαϊκώς σκεπτόμενοι, και λένε, κοίταξε τον αυτός, ορίστε, να βλέπεις, όλα του πάνε καλά. Έτσι, άρα είναι καλός άνθρωπος. Και αντίστοιχα, είπαμε, ένας που είναι καλός πραγματικά άνθρωπος και θα πάει στον παράδεισο, δεν μπορεί να πάρει μαζί του και αμαρτίες και φορτία, αρνητικά. Οπότε ο καλός Θεός πάλι του δίνει την ευκαιρία να ξεχρεώσει εδώ, με την υπομονή που θα κάνει στις θλίψεις. Τις ακούσιες θλίψεις. Γιατί ο χριστιανός κάνει κακοπαθή είτε εκούσια είτε ακούσια. Τώρα, ας πούμε, θα έχουμε μια εκούσια κακοπάθεια, έτσι, οι χριστιανοί. Νηστεία, έτσι, είναι μια εκούσια, με τη θέλησή μας δηλαδή, κακοπάθεια. Ένας κοσμικός θα σου πει, ανόητοι είστε. Να στερηθείτε το κρεατάκι σας και το γαλατάκι σας και το τυράκι σας και τα αυγουλάκι σας για 50 μέρες. Ανόητοι είστε. Εγώ είμαι έξυπνος. Εμείς όμως ξέρουμε γιατί το κάνουμε. Το κάνουμε γιατί έτσι κάνουμε υπακοή στον Χριστό. Αυτό είναι το πρώτο.
στη νηστεία. Με τη νηστεία τι κάνεις? Δεν είναι ότι απλώς κάνεις μία άσκηση. Και αυτό είναι. Και ταπεινώνεται η σάρκα, το σώμα, τα σαρκικά πάθη. Βεβαίως. Και αυτό. Αλλά το πρώτο είναι ότι κάνεις υπακοή. Γιατί αυτός το λέει ο Χριστός. Αυτό που δεν έκανε η πρωτόπλαστη. Έτσι. Η πρώτη εντολή του Χριστού ήταν η νηστεία. Είπες πρωτόπλαστα θα φάτε από όλα εκτός από ένα δέντρο. Ήταν δύσκολο? Καθόλου δύσκολο. Όπως και τώρα είναι δύσκολη η νηστεία, καθόλου δύσκολη δεν είναι η νηστεία. Σιγά το πράγμα. Να στερηθείς κάποιες τροφές για μερικές μέρες. Τίποτα δεν είναι, ίσα ίσα που είναι και αποτοξίνωση. Έτσι. Και οι γιατροί λένε, αν θέλετε να ζήσετε, νηστεύετε. Κάντε τις νηστείες εκκλησίας. Ξέρετε, υπάρχει ένα πανεπιστήμιο στην Κρήτη που λέει αυτό το πράγμα, ότι η καλύτερη δίαιτα είναι αυτά που λέει η εκκλησία. Να τηρεί ο άνθρωπος που θέλει να έχει υγεία σωματική, αν τηρεί τις νηστείες εκκλησίας, κάνει την καλύτερη δίαιτα που μπορεί να συστήσει ποτέ κάποιος επιστήμονας, διαιτολόγος ας πούμε. Γιατί οι Άγιοι ήταν και γιατροί. Ο Μέγας Βασίλειος ήταν γιατρός, ήταν πανεπιστήμονας για την εποχή του. Και ξέρουν πολύ καλά την ωφέλεια της νηστείας και το πότε πρέπει να νηστέψει ο άνθρωπος. Γιατί και η κάθε ημέρα του χρόνου δεν είναι ίδια και η κάθε εποχή δεν είναι ίδια. Και η εποχή που έχουν βάλει τώρα την κύρια νηστεία του έτους είναι ακριβώς αυτή η εποχή που χρειαζόμαστε την νηστεία. Την άνοιξη έτσι, πως φουντώνουν τα πάντα έτσι. Και ο άνθρωπος, ας πούμε, αναγεννιέται κατά κάποιο τρόπο, βλέπουμε και τη φύση. Όλοι ενώ κοιμάται το χειμώνα και τα δέντρα όλα, φουντώνουν μέσα στην άνοιξη, έτσι. Λοιπόν, φουντώνει και η σάρκα, φουντώνουν όλα και τα πάθη, λοιπόν χρειάζεται μια συγκράτηση. Γι' αυτό οι Άγιοι βάλουν αυτή ακριβώς την περίοδο, βάλουν νηστεία. Ξέρουν πολύ καλά ότι μας χρειάζεται και μάλιστα αυτή την εποχή η νηστεία. Αλλά το κύριο δεν είναι αυτό. Το κύριο είναι ότι κάνεις υπακοή, ότι κόβεις το θέλημά σου. Και αυτό ακριβώς είναι που ο Κύριος το ονομάζει ασταπάρνηση. Και αυτό ακριβώς είναι που σε κάνει μαθητή του. Έτσι. Αν θέλεις, λέει, να με ακολουθήσεις, να απαρνηθείς τον εαυτό σου. Και η απάρνηση του εαυτού μας είναι η απάρνηση του θέληματός μας. Το σαρκικό σου θέλημα θα σου πει όχι να φας. Το θέλημα του Θεού όμως σου λέει όχι να μην φας. Και εσύ κόβεις το θέλημά σου και λες θα κάνω το θέλημα του Θεού και όχι το σαρκικό μου θέλημα. Και αυτό σου δίνει χάρη, σε ευλογεί, σε αγιάζει. Και μέσα από ένα υλικό πράγμα, μια στέρηση υλικού πράγματος, κερδίζεις πνεύμα. Παράδοξο, και όμως αληθινό. Γιατί δεν είναι η ύλη, είναι ακριβώς η στέρηση, είναι η υπακοή που σου δίνει το πνεύμα και τη χάρη. Αυτό είναι λοιπόν που λειτουργεί στην περίοδο της νηστείας. Ο δίκαιος λοιπόν Θεός, βλέποντας ότι είμαστε όλοι ατελείς και ότι δεν φτάνει πολλές φορές αυτή η εκούσια κακοπάθεια που κάνουμε για να ταπεινωθούμε όσο πρέπει και να κερδίσουμε τη χάρη και να καθαριστούμε όπως πρέπει, παραχωρεί και ακούσιες θλίψεις για να συμπληρωθεί η άσκησή μας, η νηστεία μας, η αγρυπνία μας, όλα αυτά που κάνουμε, τα εκούσια, χρειάζονται ένα συμπλήρωμα, έτσι ώστε να καθαριστεί ο άνθρωπος πλήρως και τελείως από τις αμαρτίες και τα πάθη και να μπορέσει να πάει στο παράδεισο, στη Βασιλεία του Θεού. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε ανθρώπους της Εκκλησίας και λοιπά, οι οποίοι υποφέρουν, βασανίζονται, πέραν αρρώστιες, πέραν καρκίνους, πέραν διάφορα, πειρασμούς διάφορους. Και οι αφελείς, οι ανόητοι, οι κοσμικοί άνθρωποι λένε, κοίταξέ τον, εμ πάει στην Εκκλησία, εμ ταλαιπωρείται, εμ νηστεύει και τίποτα δεν του πάει καλά, όλα ανάποδα. Φανταστείτε τι θα λέγανε για τον Ιώβ, που ήταν τέλειος. Εκεί άλλη περίπτωση βέβαια, εκείνος δεν είχε ανάγκη από κάθαρση. Εκεί υπέμεινε ό,τι υπέμεινε ο Ιώβ, για να δοξαστεί ακόμα περισσότερο. Υπάρχει και αυτή η περίπτωση. Μακάρι να είμαστε σε αυτή την περίπτωση. Να είμαστε τέλειοι και να παραχωρεί ο Θεός να ταλαιπωρούμαστε λίγο ακόμα σε αυτή τη ζωή περισσότερο. Για να έχουμε ακόμα μεγαλύτερη δόξα. Αυτό είχαν οι Άγιοι Μάρτυρες, όπως η Αγία Εφημία, έτσι, που είπε στον Άγιο Παΐσιο, αν ήξερε τι δόξα με περιμένει, θα ήθελα και άλλα ακόμα μαρτύρια να περάσω. Λοιπόν,
Είναι αυτή η περίπτωση λοιπόν που χρειαζόμαστε και άλλη κάθαρση. Οπότε είσαι δίκαιος, αλλά χρειάζεται να γίνεις ακόμα πιο δίκαιος, να περάσεις λοιπόν από κάποιες συμπληγάδες ακόμα. Και έτσι ερμηνεύεται το γεγονός ότι πάσχουν οι δίκαιοι. Γιατί πάσχει ο δίκαιος? Γιατί χρειάζεται να γίνει ακόμα πιο δίκαιος. Ή αν δεν χρειάζεται, είναι έτοιμος για τον παράδεισο και όμως πάσχει, πάσχει πλέον για να πάρει ακόμα μεγαλύτερα στεφάνια και μεγαλύτερη δόξα. Ο Άγιος Παΐσιος, ας πούμε, που είχε κάνει τόσους αγώνες, δεν χρειαζόταν ενδεχομένως να περάσει και τον καρκίνο που πέρασε στο τέλος. Αλλά τι αποκαλύφθηκε? Ότι τον πέρασε, γιατί τον πήρε από μια γυναίκα που είχε, ήταν χείρα νομίζω, είχε και 3-4 παιδιά, και ο ίδιος ζήτησε από το Θεό. Καταλαβαίνετε τώρα τι δόξα τον περιμένει τον Άγιο. Με αυτή την αυτοθυσία που έδειξε, έτσι, να πάρει τον καρκίνο από αυτή τη γυναίκα και να ταλαιπωρηθεί, ενώ δεν υπήρχε πλέον γι' αυτόν έτσι προσωπική ανάγκη και έτη καθάρσεως. Έτσι λειτουργούν λοιπόν τα πράγματα και πρέπει έτσι να τα βλέπουμε και να τα ερμηνεύουμε και να μην χαιρόμαστε όταν βλέπουμε να μας πηγαίνουν καλά κοσμικά τα πράγματα, ούτε να λυπούμαστε όταν έχουμε μια αρρώστια, έχουμε κάποια προβλήματα, κάποιες δυσκολίες. Αλλά να παρακολουθούμε τον εαυτό μας και να λυπούμαστε μόνο όταν αμαρτάνουμε. Όταν εμείς μόνοι μας υποσκάπτουμε δηλαδή τη σωτηρία μας, υποχωρώντας το κακό στην αμαρτία, τότε πρέπει να λυπάσαι. Να συντρίβεσαι και να μετανοήσεις.